Εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Γιαννακούρα και την περιφέρεια γενικά, διότι αυτό το βαβλάκι προσπαθούν να το κάνουν οι πρόεδροι 30-40 χρόνια. Εγώ προσπαθούσα 2-3 χρόνια με το Δήμο, οι οποίοι δεν μου έδινε καμία σημασία. Τους έφερα όλους εδώ, κανένας δεν μου έδωσε σημασία. Στον κύριο Γιαννακούρα μία φορά πήγα, είδε ότι αυτό ωφελεί πολύ και αμέσως ξεκίνησαν οι δουλειές, κοντεύουμε να το τελειώσουμε. Τι θα κάνει, τι θα αρδέψει αυτό το... Τα στρέμματα περίπου είναι, από ό,τι έχω υπολογίσει, 3.500 στρέμματα. Με τι καλλιέργεια? Τριφύλια, τέτοια. Κοίταξε. Καλαμπόκια. Κοίταξε, καλαμπόκια δεν μπορεί γιατί είναι τα γρηγούργα, για να λέμε την... Κανιζινίες. Εδώ καλλιεργούσαμε τα πάντα. Όλα κανιζινιά. Αλλά αυτό που μπορούν τώρα άμεσα και που ήδη έχουν νοικιάσει κάποια χρήματα κάποιοι, είναι τριφύλια. Αυτό δηλαδή το νερό προέρχεται από κάποιες πηγές που έτρεχε δηλαδή χύμα, δεν είχε μαζευτεί κάπου. Είναι από τις πηγές και... που είδαμε, οι οποίες έφευγαν και πάνε όλοι στο ποτάμι. Ναι. Είναι κρίμα τόσο νερό να φέρει. Οπότε το συγκεντρώσατε με αυτό το... Το συγκεντρώνουμε, ναι, και θα αξιοποιείται η ροή. Και υπάρχουν στόμια που θα παίρνουν εδώ οι κάτοικοι. Ναι, κόφτες. Ναι, κόφτες. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή καλλιεργητές εδώ. Πόσα άτομα μπορούμε να πούμε ότι θα εξυπηρετήσει? Οι ιδιοκτήτες είναι πάρα πολλοί. Οι περισσότεροι από αυτούς θα τα δώσουν σε νέους ανθρώπους που έχουν τα μηχανήματα, τα τραχτέρ, τα κοφτικά, όλα αυτά που ήδη έχουν κάποια οργώση ή κάποια αίτημα και που θα συνεχίσουν, νομίζω, και άλλοι να τα νοικιάσουν όλοι. Δηλαδή, βλέπω ότι οι κάτοικοι μόνιμοι, επειδή είναι μεγάλοι οι περισσότεροι, δεν θα το κάνουν. Αλλά από τα διπλανά χωριά και από το χωριό μας, όσοι νέοι έχουν μηχανήματα, πιστεύω ότι σαν ξεκίνημα του χρόνου, ας πούμε, πάνω από τα μισά αυτά τα στρέμματα, όχι τα μισά, εντάξει, μπορεί λίγο λιγότερα για πρώτη χρονιά, θα καλλιεργηθούν. Θα τονωθεί η τοπική αγροτική οικονομία. Ναι, βέβαια. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα. Γιατί και πόσα κυβικά νερό μπορεί να. Σε αρχές. Και δεν σου δίνει σημασία για τέτοιο πράγμα. Βρίσκει έναν άνθρωπο και στο λύνει. Δηλαδή ήταν για μένα. Όλο το έργο είναι γύρω στα 4 χιλιόμετρα. 4 χιλιόμετρα. Και πόσα κυβικά νερό περίπου έχετε έτσι λίγο μετρήσει την ποσότητα? Δεν μπορώ να πω. Δεν ξέρω. Ναι. Ξέρω ότι νερό. Έχουμε, είναι πολλά τα κυβικά. Έχουμε κάνει μέτρηση. Πολλά τα κυβικά. Έχουμε κάνει μέτρηση παλιά η νομαρχία. Είχα γίνει την υπηρεσία της νομαρχίας παλιά. Όλο το νερό της πηγής. Και είχε βγάλει ένα αποτέλεσμα ότι με αυτό το νερό μπορούν να αδρευτούν 8.500 στρέμματα. Μάλιστα. Παλιά αυτό το αυλάκι πήγαινε γύρω στα 6 χιλιόμετρα από εδώ. Τώρα εμείς με τα 4, γιατί το άλλο είναι λίγο άγρο, δεν χρειάζεται. Αλλά τα 4, αν τα τελειώσουμε, θα έχουμε όλη την περιοχή. Και γίνεται και ένας δρόμος εδώ, βελτιώνεται ο δρόμος, τι ακριβώς γίνεται, ένα οδικό έργο? Ο δρόμος, ναι, ξεκινήσαμε πέρσι, ήταν πρόπερσι, ένα κομμάτι, χωματόδρομο, κάναμε ένα μικρό κομμάτι, έχουμε την υπόσχεση και ότι θα το συνεχίσουμε. Είναι χωματόδρομος, συνδέεται ο Δήμος Γορτινίας με το Δήμο, με το Δήμο Μεγαλόπουλης. Ναι. Ναι. Είναι το μοναδικό κομμάτι στην περιοχή που είναι χωματόδρομος και νομίζω ότι θα το φτιάξουμε. Εμείς από την αρχή, η περιφερειακή αρχή του Πέτρου Πτατούλη είχε βάλει στόχο τον τουρισμό και την αγροτική οικονομία. Αυτό συνεχίζουμε, αυτό κάνουμε εδώ στην Αρκαδία, μια περιοχή η οποία πραγματικά έχει όλες τις προοπτικές για να πάει μπροστά και στους δύο τομείς αυτούς. Μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά πίσω. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε εντάξει το πρόγραμμά μας και ήδη υλοποιούνται έργα αγροτικής οικονομίας, όπως είναι το συγκεκριμένο κανάλι εδώ στην περιοχή Ριζοσπηλιάς, Παλαιοκάστρου, Κρεονερίου. Είναι ένας κάμπος ο οποίος ανήκει σε όλα τα χωριά αυτά. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό έργο, διότι οδεύουμε το νερό από τις πηγές εδώ προς τον κάμπο. Ένας κάμπος αρκετά γόνιμος, αρκετά παραγωγικός, ο οποίος είχε εγκαταληφθεί. Και επειδή το νερό κάνει θαύματα που πάει, πιστεύουμε ότι με το νερό που πλέει τώρα θα βοηθήσουμε πάρα πολύ να τονώσουμε την τοπική οικονομία. Υπάρχουν αρκετοί νέοι οι οποίοι ενδιαφέρονται. Εμείς σήμερα ήρθαμε να δούμε σε ποιο σημείο έχουν φτάσει τα έργα. Είναι σε πολύ ικανοποιητικό σημείο, έχουν γίνει περίπου σκάρτα 2 χιλιόμετρα. Σήμερα οι τεχνικές υπηρεσίες θα μελετήσουν αν χρειαζόμαστε κι άλλο. Θεωρώ πολύ πιθανό να μας πούνε ότι χρειάζεται ακόμα ένα κομμάτι να φτιάξουμε. Θα είμαστε σίγουρα θετικοί σε αυτό το τιμά τους για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο και να αρδευτεί όλος αυτός ο κάμπος, ο οποίος εκτείνεται μεταξύ των χωριών που προανέφερα. Συγχρόνως, εδώ εμείς ήρθαμε να επιθεωρήσουμε και διάφορα έργα οδοποιίας τα οποία γίνονται στην περιοχή αυτή. Μια περιοχή η οποία μπορεί να πω είναι αρκετά εγκαταλειμμένη. Ίσως είναι από τις μοναδικές περιοχές που είναι χωριά τα οποία στερούνται ασφαλτικού δρόμου. Και όπως το χωριό Σαρλαίκα που προηγουμένως επισκεφθήκαμε, δεν επιτρέπεται το 2015 να υπάρχει χωριό που να μην έχει δρόμο και νερό.
Δυστυχώς το χωριό αυτό έχει ένα πολύ έτσι, κακό δρόμο, χωματόδρομο. Ήδη έγιναν κάποιες βελτιώσεις και ασφαλτόστρωση έγινε και βελτιώσεις τελευταίες μέρες μηχανήματα της περιφέρειας. Θα συνεχίσουμε να το ολοκληρώσουμε και συγχρόνως εδώ ένας δρόμος σημαντικός, ο οποίος συνδέει το χωριό Ριζοσπηλιά με το Παλαιόκαστρο. Δεν συνδέει δύο χωριά, συνδέει τη Γορτινία με τη Μεγαλόπολη. Ένας δρόμος το οποίο χρησιμοποιούν οι κάτοικοι για να πηγαίνουν για τις αγορές τους στη Μεγαλόπολη, για σαν κοντινό παζάρι τη Μεγαλόπολη, και δεν επιτρέπεται να είναι χωματόδρομος. Το έχουμε εντάξει και αυτό στο πρόγραμμα και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα, μέσα από δύσκολες οικονομικές συνθήκες, θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και το έργο αυτό, όπως και το έργο εδώ, το αρδευτικό. Το κόστος του αρδευτικού εδώ και το δεύτερο, εντοπίσατε και κάποιες κακοτεχνίες. Θέλω έτσι να μου κάνετε και μία αναφορά σε αυτό. Βλέπουμε κάποιους δρόμους έτσι να χαλάνε πολύ πιο γρήγορα. Να κάνουμε και αυτή την επισήμανση. Όποιος πλένει πιάτα, σπάει και πιάτα. Εντάξει, μπορεί να γίνει και κάποια κακοτεχνία, τόσα έργα γίνονται. Και μην ξεχνάμε ότι η Αρκαδία είναι ένας δύσκολος νομός, είναι ορεινός νομός, με πάρα πολλές βροχοπτώσεις, με βουνά απότομα, με αποτέλεσμα κάποια έργα να μην γίνονται, να στοχίσουν. Εδώ είμαστε, γι' αυτό είμαστε, από κοντά να δούμε πού υπάρχουν αστοχίες, να γίνει άμεση αποκατάσταση. Αυτό είπα και στους μηχανικούς και στους εργολάβμαστε μαζί σήμερα στην περιοδία αυτή, όπου έχουμε εντοπίσει προβλήματα και διάφορα σφάλματα, να διορθούν άμεσα, γιατί σήμερα τα χρήματα είναι ελάχιστα και πρέπει να πιάνουν τόπο μέχρι τελευταίο ευρώ. Τουλάχιστον εμείς σαν περιφερειακή αρχή είμαστε αποφασισμένοι και διατεθειμένοι να μην αφήσουμε καμία τέτοια εκκρεμότητα. Πρέπει αυτός που δουλεύει να πληρώνεται, αλλά αυτός που πληρώνεται να κάνει έργο. Γι' αυτό είμαστε από κοντά να ελέγχουμε τα πάντα. Και βέβαια να υπάρχει και μια ενημέρωση αν σε εντοπίζει κάποιος κάποιο λάθος σε κάποιο έργο, έτσι δεν είναι? Μα και η σημερινή μου παρουσία εδώ σε κάποιες κακοτεχνίες είναι διότι κάποιοι άνθρωποι είχαν την ευαισθησία να έρθουν να με ενημερώσουν και γι' αυτό και εγώ άμεσα ανταποκρίθηκα με τις τεχνικές υπηρεσίες και με τους εργολάβους για να υλοποιήσει τα έργα για να γίνει άμεση αποκατάσταση. Και το κόστος του καναλιού, Όπως αυτό που λέει ο κύριος Γιαννακούρης. Ναι. Πριν 15-20 μέρες πήγα στο γραφείο του και είπε ότι ένας δρόμος άρχισε να ξυλώνεται. Μου είπε επί τόπου θα ξυλωθεί αμέσως. Την άλλη εβδομάδα ξυλωνόταν. Δηλαδή είναι άμεση πραγματικά η παρέμβαση και η αποκατάσταση του κακοφτιαγμένου έργου. Ήρθα μαζί με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και τις υπηρεσίες προκειμένου να εντοπίσουμε αυτά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στα έργα μας, ώστε άμεσα να αποκαταστήσουμε ό,τι ζημιά έχει γίνει, διότι σεβόμαστε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα πολίτη και θέλουμε τα έργα μας να είναι και έντεχνα αλλά και αποδοτικά. Περνάτε και ένα μήνυμα, θεωρώ, και στους αναλαμβάνοντες τα έργα ότι παρατηρείτε και ότι θα... Το μάτι θα είναι άγρυπνο σε κάθε πτυχή, σε κάθε έργο. Θα βρισκόμαστε κοντά προκειμένου να παρακολουθούμε την σωστή υλοποίηση των έργων. Το έργο αυτό, κομμάτι που ξέρω εγώ έγινε πολύ καλό, στέρεο. Θα εξυπηρετήσει την περιοχή θα εδώ. Θα εξυπηρετήσει. Είναι νέοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Μάλιστα. Έτσι, το ότι το βλέπετε μετά από τόσα χρόνια να γίνεται, πώς έτσι αισθάνεστε? Μας φαίνεται λιγάκι ευχάριστο βέβαια. Ευχάριστο γιατί δεν περιμέναμε ποτέ. Γιατί εμείς τα έχουμε ζήσει αυτά, τα έχουμε σπείρει όλα, τα έχουμε με τα μουλάρια και όχι τρακτέρια και τέτοια. Επαλεύαμε αυτό το αυλάκι που βλέπεις με τα χέρια, με το φτιάρι, να το καθαρίσουμε. Και τώρα να βλέπω τέτοια πράγματα είναι... Η περιοχή είναι παραγωγική γενικώς. Κοίταξε να δεις, παραγωγική είναι. Τις ελιές μας, το ένα στο άλλο και οι δρόμοι που είναι χωματόδρομοι. Εμείς πάμε και τώρα στον Αγιάννη να βγάλουμε το λάδι, ας πούμε. Άμα είναι χωματόδρομο φορτωμένο το αμάξι, σωστά, πώς θα βγει κάτω? Ταλαιπωρήστε. Θα τα σπάσουμε, ας πούμε. Δεν έχουμε και τις δυνάμεις να πάρουμε και καινούρια, το πάπου τα λέμε. Να. Πάντως το έργο είναι καλό. Να μου πεις έτσι λίγο για τα έργα που κάνει εδώ η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας και η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο δρόμος και το κανάλι εδώ που βλέπουμε το αρδευτικό. Δύο πράγματα, πόσο θεωρείς ότι θα βοηθήσουν την περιοχή? Και το αρδευτικό κομμάτι θα βοηθήσει για να μπορέσει να έρθει κάποιος νέος εδώ να καλλιεργήσει, να αξιοποιήσει τα χωράφια. Και ο δρόμος χρειάζεται γιατί και αυτός είναι της περιφέρειας. Και συνδέει δύο επαρχίες, Γορτινία και Μεγαλόπολη. Ενώνει την περιοχή. Κινείστε δηλαδή από αυτό το δρόμο, θα βοηθήσει. Και δηλαδή. Εμείς σαν Δήμος και όλη η περιφέρεια περνάει από αυτό το δρόμο. Και κίνηση αγαθών. Γενικότερα θεωρείς ότι υπάρχει έτσι προσοχή από την περιφέρεια, δίνει σημασία στα προβλήματά σας εδώ? Ναι, δίνει. Ασχολείται, ναι. Με τι ασχολούνται οι νέοι εδώ, έχει νέους η περιοχή? Τώρα έχουν ξεκινήσει και έρχονται πολύ. Λόγω της κρίσης. Ναι, λόγω της κρίσης. Οπότε και το έργο αυτό θα βοηθήσει να βάλουν καλλιέργειες. Ναι, σίγουρα.
Μάλιστα. Κάποιο άλλο θέμα έτσι που θα μπορούσε να επιληθεί με την παρέμβαση της περιφέρειας? Το πιο βασικό είναι ο δρόμος, ναι, από Ριζοσπηλία Παλαιόκαστρο. Παλαιόκαστρο, και το ανθρευτικό αυτό να τελειώσει.